Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν Κύριε λέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα υπέτη μέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος. Ο και τους Αγίους Αποστόλους από εργασίας καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνομα της σου καταρχόμεθα σήμερον, ή να ταύτα ταχύ και αισίως εις πέρας αγάγουμεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών του δραχείωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα. Εις διακονίαν του λαού σου εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σορβιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων χωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και είστε απαραίτητοι σε αυτόν τον τόπο και εσείς που κρατάτε στα χέρια σας την εξουσία, είσαστε πιο απαραίτητοι. Εκείνο που θα δώσει δύναμη στην εξουσία και είναι το μόνο που δίνει η δύναμη στην εξουσία, είναι η λαϊκή κυριαρχία, αυτή που σας δίνει στην ουσία την εξουσία. Ο λαός λοιπόν είναι αυτός που θα κατευθύνει, να μην αγνοήσουμε ποτέ το λαό, γιατί ο λαός είναι αυτός που δίνει τη δυνατότητα της ορθότητας του έργου που ανατίθεται σε αυτούς που ηγούνται. Έλεγε ο μακαριστός Βενιζέλος, να τον προσέχεις τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε αγαπά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις. Αυτό είναι το κριτήριο. Και εμείς σε αυτόν τον τόπο έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να κατορθώσουμε πράγματα. Μερικές φορές θα πρέπει να φιλτράρουμε αυτά που μας λένε, αλλά αυτό που μας λένε οι άνθρωποι ουσιαστικά, όταν σας λένε «Κύριε Έπαρχε, ο Δεσπότης είπε να μην το πιστεύετε, να πιστεύετε αυτό που ο Δεσπότης σας είπε εσάς». Γιατί εγώ μπορεί να πω ότι η Έπαρχος μου είπε, χωρίς η Έπαρχος να μου έχει πει. Οπότε θα πρέπει να το διασταυρώνουμε αυτό, να πηγαίνεις εκεί. Ποιος είπε, αυτός πήγαινε και τι έγινε και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, θέλει μια προσωπική επαφή. Αυτή είναι η αξία εξ όλου του προσώπου μέσα στην κοινωνία μας. Και είμαι βέβαιος ότι θα το κατορθώσει αυτό. Ότι έχουμε όλη υποχρέωση στον τόπο, στον κόσμο που μας έβαλε σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε, γιατί ο κόσμος είναι που έχει τη δύναμη. Εμείς απλά είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τον κόσμο, να υπηρετήσουμε τον τόπο μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε, μας κάνετε την τιμή να κάνουμε αυτή τη νέα αρχή με τον αγιασμό. Θέλω να σας ζητήσω να είστε δίπλα μας, όπως γνωρίζω έτσι κι αλλιώς ότι δεν χρειάζεται να σας το ζητήσω. Ήσασταν, είστε και θα είστε πάντα δίπλα μας. Εξήτε με αυτόν κόσμο ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπών σε δογμάτι σας, την φύση των όντων ετράνω σας, τα των ανθρώπων ηθήκατε κόσμι σας, βασίλειον ιεραντεύμα πάτερος ιεμ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήν εντάσσι χάσιμον. Ευλογημένη να είναι
η καινούργια χρονιά χαρούμενη, όπως ευλογημένη και χαρούμενη όλη η θητεία σας. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μέρη, το ζαχαροπλαστείο ΚΟΣ, που μας έχει κάνει δωρεάν την Βασιλόπιτα. Λοιπόν, έχουμε δύο φλουριά, όχι ένα. Δύο μέρες άδεια. Κυρία Σβήνου, η νέα έπαρχος Κόνης Ήρου, υποδεχθήκατε με χαρά σήμερα εδώ στο γραφείο σας στο επαρχείο το σεβασμιότατο Μητροπολίτικο Κόκκινης Ήρου, κύριο Ναθαναήλ, και όλους τους εργαζομένους για να κόψετε την βασιλόπιτά σας. Δώστε μας τις ευχές σας. Είναι μεγάλη μας η χαρά που είχαμε κοντά μας τον ίδιο τον σεβασμιότατο, προκειμένου να μας κάνει ένα αγιασμό και να πούμε ότι κάνουμε μια νέα αρχή, ευλογημένη αρχή για το χώρο του επαρχείου και για τους εργαζόμενους του επαρχείου. Όπως επίσης και όλοι οι εργαζόμενοι ήταν σήμερα εδώ προκειμένου να κόψουμε την πίτα μας και να πούμε και να ανταλλάξουμε τις ευχές μας. Κάθε εργαζόμενος φέρει πάνω του μια ευθύνη έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά έργα που διατηρεί η περιφέρεια, αλλά και τους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει για το νησί μας. Θέλω να σε ευχηθώ σε όλους μια πολύ καλή χρονιά, να ευχαριστώ ξανά τον Μητροπολίτη που ήταν κοντά μας και που βρίσκεται κοντά στην περιφέρεια, κοντά στον τόπο μας γενικότερα. Να ευχαριστήσω τον κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστά, να ευχαριστήσω τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους που ήταν κοντά μας, ήρθε η Ευτυχία Σταθοπούλου, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο Μπάμπης Ναυροζίδης, ο οποίος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με ιδιαίτερο ζήλο, οι υπόλοιποι δύο αντιπεριφερειάρχες μας, ο κριτικός, ο Γιάννης, αλλά και η Περιφερειακή Σύμβουλος, κυρία Κασιώτη, δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας. Όμως εύχομαι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί σαν μία ομάδα προκειμένου να εκτελέσουμε και το σκοπό για τον οποίο εκλεγήκαμε. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Τομέρη, τον ζαχαροπλαστείο ΚΟΣ που μας προσέφερε την ωραία του βασιλόπιτα. Εγώ πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την Έπαρχο που με κάλεσε στην κοπή της πίτας. Με την Έπαρχο οφείλω να σας πω ότι έχω μια διαχρονική φιλική σχέση. Είναι μια νέα κυρία που στέκεται στα πόδια της. Δεν έχει πύληνα πόδια. Είναι καταρτισμένη και πιστεύω ότι θα προχωρήσει δυναμικά, σταθερά, έχοντας ως γνώμονα το καλό του νησιού μας. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ σε εκείνη αλλά και σε όλο το προσωπικό να είναι μια χρονιά με υγεία, ευημερία και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει μια άριστη συνεργασία με την Έπαρχο. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που δεν φεύγω από τις ευχές, ότι καλό είναι όλοι μας να ασκούμε αυτοκριτική, διότι το εύκολο είναι να κάνουμε κριτική. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ υγεία, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, αγάπη, δημιουργικότητα. Ναι, βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην κοπή της πίτας του επαρχείου και των εργαζομένων. Συγχαρητήρια και στον Μανώλη που κέρδισε το φλουρί. Θα ήθελα να πω ότι με την κατάσταση της κυρίας Σβήνος, νέα έπαρχος στην ενότητα τη δική μας, μιλήσαμε ήδη και περιμένουμε να ενημερωθεί από όλες τις υπηρεσίες, να γνωρίζουμε τι ακριβώς παρέλαβε, έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αναλυτική ενημέρωση, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά που χρειάζεται η ΚΟΣ και σε θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να ευχηθώ και πάλι χρονιά πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά με υγεία στο επαρχείο μας, στη νέα μας έπαρχο, στον Τίνα της Σβήνου, στους εργαζόμενους, στο προσωπικό του επαρχείου μας και βεβαίως καλή και παραγωγική θητεία με την ευκαιρία της κοπής πίτα σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία να ξαναδούμε από κοντά όσους τουλάχιστον γνωρίζουμε και μέσα από τις δράσεις μας στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και να γνωριστούμε με τους εργαζόμενους με τους οποίους τα επόμενα 5 χρόνια θα πορευτούμε προκειμένου να λύσουμε προβλήματα, να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία μας έχει καλέσει η κοινωνία να λύσουμε και να ασχοληθούμε με αυτά, με συνεργασία, με αγάπη,
Και βεβαίως η συνεργασία και η αγάπη πρέπει να υπάρχει και στις δύσκολες στιγμές, όχι μόνο στις καλές στιγμές. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη νέα μας έπαρχο, στην Τίνα Τσβίνου. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν, στην εργατικότητά της, στη μεθοδικότητά της. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή παραγωγική θητεία τα επόμενα 5 χρόνια.